Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 3 Αυγούστου και παρακολουθείτε τα νέα από την Αχαΐα και την Δυτική Ελλάδα. Την υποχρεωτική χρήση μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους των πλοίων ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλειος Πέτσας. Ο κύριος Πέτσας ξεκίνησε την ενημέρωση με μια αναφορά στα βασικά συμπεράσματα που εξάγονται από τα μέχρι σήμερα στοιχεία για τον κορονοϊό. Η Ελλάδα έχει πολύ καλύτερη επιδημιολογική εικόνα από τις περισσότερες άλλες χώρες. Δεύτερον, η Ελλάδα κατάφερε να ελέγξει τα εισαγόμενα κρούσματα από τουρίστες με τα μέτρα που διαδοχικά πήρε στις πύλες εισόδου της χώρας. Τρίτον, εχθρός στη μάχη κατά της πανδημίας παραμένει ο εφησυχασμός στο εσωτερικό και τα φαινόμενα χαλάρωσης που τρέφουν τον κορονοϊό. Τέταρτον, ο εφησυχασμός οδήγησε σε αύξηση κρουσμάτων σε πολλές περιφέρειες της χώρας, αλλά κυρίως στα αστικά κέντρα. Πέμπτον, η αύξηση των κρουσμάτων δεν έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε σημαντική πίεση στο σύστημα υγείας. Ενδεικτικά, οι νοσηλευόμενοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας ήταν 13 χθες 2 Αυγούστου, έναντι 11 στις 2 Ιουλίου, 17 στις 2 Ιουνίου, 44 στις 2 Μαΐου και 81 στις 2 Απριλίου 2020. Αντίστοιχα, οι διασωληνωμένοι ήταν 12 χθες 2 Αυγούστου, έναντι 8 στις 2 Ιουλίου, 11 στις 2 Ιουνίου, 37 στις 2 Μαΐου και 92 στις 2 Απριλίου. Έκτον, η κύρια πηγή ανησυχίας για μεγαλύτερη διασπορά στην κοινότητα είναι οι χερσαίες πύλες εισόδου από τις οποίες εισέρχονται Έλληνες, έχοντας άδεια διαμονής και ομογενής, καθώς και ο συγχρονισμός σε κοινωνικές εκδηλώσεις, στη διασκέδαση και στα μέσα μεταφοράς. Ήδη από την Παρασκευή κρίθηκε επιβεβλημένο, μετά από συνεννόηση με την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, να ληφθούν επιπλέον μέτρα. Αφορούν την υποχρεωτική χρήση μάσκας μέχρι το τέλος Αυγούστου σε όλους τους κλειστούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων των χώρων λατρείας, ενώ εξαιρούνται οι χώροι εστίασης. Την αναστολή επισκεπτηρίων σε κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, όπως τα γυροκομεία, σε δομές ευάλωτων ομάδων, όπως οι άστιγοι και πρόσφυγες, και νοσοκομεία. Τη θέσπιση ορίου 100 ατόμων σε τελετές γάμων, βαπτίσεων και κηδιών, με τήρηση όλων των υφιστάμενων υγειονομικών κανόνων. Την απαγόρευση από σήμερα έως και την Κυριακή 9 Αυγούστου ορθίων πελατών σε όλα τα νυχτερινά κέντρα. Την παράταση της απαγόρευσης έως τις 31 Αυγούστου των πανηγυριών και άλλων δημόσιων ανοιχτών εκδηλώσεων, των μέτρων τήρησης αποστάσεων σε παραλίες, των μέτρων προστασίας σε επαγγελματικά τουριστικά πλοία, των μέτρων προστασίας στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και των μέτρων τήρησης αποστάσεων. Και τέλος, την παράταση μέχρι τις 15 Αυγούστου της αναστολής αεροπορικών και θαλασσίων συνδέσεων με Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία, της υποχρέωσης για αρνητικό μοριακό τεστ του PCR 72 ωρών για τους προερχόμενους αεροπορικώς από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, καθώς και των μέτρων που εφαρμόζονται στα χερσαία σύνορα της χώρας. Η χρήση μάσκας καθίσταται υποχρεωτική και στους εξωτερικούς χώρους των πλοίων από αύριο και μέχρι τις 18 Αυγούστου 2020. Η συμμόρφωση στο μέτρο αυτό είναι κρίσιμη, προκειμένου να μην ληφθούν δραστικότερα μέτρα περιορισμού της πληρότητας των πλοίων. Δεύτερον, παρατείνεται μέχρι και τις 18 Αυγούστου η απόφαση σύμφωνα με την οποία οι εργάτες γης που εξέρχονται από τη χώρα δεν έχουν δικαίωμα εισόδου μέχρι νεοτέρας. Η κυβέρνηση, σε συνεργασία με τους ειδικούς, θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσει τη δημόσια υγεία και την ανθρώπινη ζωή. Αν χαλαρώσουμε, θα το πληρώσουμε. Βροχή λουκέτων και προστήμων είχαμε το Σαββατοκύριακο στην Αχαΐα. Η έλεγχη είναι σαρωτική και πολύ αυστηρή. Θα περάσουμε αμέσως τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος Μαρία Σταθοπούλου, η οποία και θα μας ενημερώσει για τα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο στα καταστήματα. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα Ελένη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ Ελένη, μετά τις ανακοινώσεις χαρδαλιά που είχαμε την Παρασκευή για την επέκταση της χρήσης μάσκας και σε άλλους χώρους, αλλά και έχει τη γενικότερη αυστηροποίηση των μέτρων, το Σαββατοκύριακο και στην περιοχή μας η έλεγχη από μεικτά κλιμάκια ήταν εντατική, θα λέγαμε.
Είχαμε πρόστιμα αλλά και λουκέτο σε επιχειρήσεις. Και λουκέτα σε επιχειρήσεις, Ελένη. Να τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ξεκινώντας από το πιο πρόσφατο, είχαμε πρόστιμο για τη μη χρήση μάσκας, όπου επευλήθη σε νυχτερινό κατάστημα της Ηρών Πολυτεχνείου. Χθες το βράδυ, κλιμάκιο που έκανα έλεγχο, διαπίστωσε πως 5 άτομα του προσωπικού δεν φορούσαν μάσκα. Στους υπαλλήλους επευλήθη συνολικό πρόστιμο 750 ευρώ, 150 δηλαδή ανά υπάλληλο. Καμπάνα όμως, το πάμε στη δεύτερη περίπτωση τώρα, καμπάνα για συνωστισμό και παραβίαση των μέτρων για τον κορονοϊό. Ο λόγος για beach bar στην περιοχή της Αιγιάλιας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κλιμάκιο που έκανε το βράδυ της Κυριακής στον έλεγχο επέβαλε στον ιδιοκτήτη 15.000 ευρώ και 15 ημέρες προσωρινό λουκέτο. Είχαμε λουκέτο όμως, λένε, και σε άλλο beach bar κοντά στην Πάτρα. Εκεί η τήρηση των αποστάσεων δεν τηρήθηκε, καθώς το Σάββατο το μεσημέρι έγιναν συστάσεις από την αστυνομία. Ωστόσο, το beach bar συνέχισε να λειτουργεί χωρίς τα απαραίτητα μέτρα και το απόγευμα ο ιδιοκτήτης οδηγήθηκε στο αυτόφορο και στο συγκεκριμένο κατάστημα μπήκε λουκέτο. Επίσης, το Σάββατο, Ελένη, πάμε τώρα σε μια άλλη περίπτωση. Δεν αφορά νυχτερινό κατάστημα, αφορά σε αρτοποιείο. Mm-hmm. Σε αρτοποιείο στην περιοχή του Ρίου, μετά από έλεγχο που έγινε το Σάββατο, επιβλήθη βαρύ χρηματικό πρόστιμο και λουκέτο βέβαια για 15 ημέρες σε κεντρικό αρτοποιείο του Ρίου. Ο λόγος για τον οποίο συνέβη αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί έξω από το κατάστημα, ήταν το κατά ένα άτομο υπεράριθμο προσωπικό την ώρα που έγινε ο συγκεκριμένος έλεγχος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που υπάρχει ακόμα στο κατάστημα, δεν σημειώθηκε κάποια άλλη παράβαση, ενώ αξίζει να αναφέρουμε, Ελένη, ότι στη συγκεκριμένη επιχείρηση απασχολούνται συνολικά 28 άτομα. Όπως είπαμε, Ελένη, ήταν βροχή τα λουκέτα και τα πρόστιμα το Σαββατοκύριακο. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπήρχαν και από αστυνομικούς ελέγχους που έγιναν πρόστιμα για τη μη χρήση μάσκας στην περιοχή μας, στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Ναι, έφτασαν 21 το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, και έχουμε 4 ακόμη σήμερα την Κυριακή, Μαρία. Ναι, Ελένη, οι εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα από τις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού. Έτσι λοιπόν το Σάββατο βεβαιώθηκαν σε όλη την επικράτρια 311 για μη χρήση μάσκας παραβάσεις και επευλήθησαν βέβαια τα γνωστά 150. Στη Δυτική Ελλάδα είχαμε 21 παραβάσεις και 21 στα Ιόνια νησιά, 6 στην Πελοπόννησο, 5 στο Νότιο Αιγαίο, λιγότερες στη Δυτική Μακεδονία. Επίσης, είχαμε πρόστιμα σε σχέση, είχαμε όπως είπαμε και πριν λουκέτα και απαγόρευση λειτουργία σε κάποια καταστήματα γιατί μη χρήση μάσκας από το προσωπικό. Υπήρξαν και άλλα πρόστιμα για παραβάσεις σε σχέση με την απόσταση των τραπεζοκαθισμάτων, γιατί μη δηλώσει ραντεβού και λίστας πελατών. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας. Την Κυριακή, όπως είπες και εσύ, Ελένη, βεβαιώθηκαν 4 περιπτώσεις. Στη Δυτική Ελλάδα, λοιπόν, συνεχίζονται οι έλεγχοι. Είναι αυστηροί, όπως βλέπουμε, την ίδια ώρα, Μαρία, που έχουμε καθημερινό, θα λέγαμε, καμπανάκι από τους ειδικούς σε σχέση με την τήρηση των μέτρων, το πόσο σημαντικό είναι αυτό για να μην δούμε περαιτέρω διασπορά του ιού στην κοινότητα. Ναι, Ελένη, μην ξεχνάμε ότι έχουμε μέσα σε 6 μέρες έχουμε πάνω από 400 κρούσματα. Οπότε είναι λογικό να υπάρχει συναγερμός. Ο επιδημιολόγος συγκεκριμένα, ο κ. Γκίκας Μαγιορκίνης, με αφορμή τα κρούσματα ανέφερε ότι είμαστε πολύ κοντά στο δεύτερο κύμα. Φαίνεται ότι υπάρχει μια δυναμική. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η επόμενη εβδομάδα. Όλοι λένε ότι η εβδομάδα που διανύουμε από σήμερα, δηλαδή μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, είναι ιδιαίτερως κρίσιμη. Αναφέρει ο κ. Γόγος επίσης την εκτίμηση ότι η Ελλάδα είναι σε μια επικίνδυνη φάση. Προχώρησε ο κύριος Χαράλαμπος Γόγος, ο καθηγητής, τόνιζε πως αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια σημαντική αύξηση που φτάνει στα ίδια επίπεδα με αυτά του Μαρτίου, αλλά σημείωσε πως τα περισσότερα κρούσματα οφείλονται και στο γεγονός ότι γίνονται τριπλάσια τεστ σε σχέση με το πρώτο διάστημα της πανδημίας. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο σημαντικό σημείο, γιατί σε σχέση με το Μάρτιο-Απρίλιο, τότε γίνονταν λιγότερα τεστ. Τώρα γίνονται πολύ περισσότερα τεστ, το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Οπότε γι' αυτό και φαίνεται και μεγαλύτερο το πρόβλημα, το οποίο είναι όντως υπαρκτό.
Ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Γόγος ότι αν το δούμε δυναμικά, τα κρούσματα πολλαπλασιάζονται και μπορούν να οδηγήσουν και σε ανεκτέλεγκτες καταστάσεις αν δεν πάρουμε γέρος στα μέτρα μας. Επίσης, ανέφερε ότι είμαστε σε μια φάση μεγάλης έκταψης. Είμαστε στο προηγούμενο κύμα ακόμα που ανεβοκατεβαίνει. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια πραγματικά επικίνδυνη φάση, η οποία πρέπει να ελεγχθεί γιατί μπορεί να οδηγήσει σε δύσκολες καταστάσεις. Πρέπει να κρατήσουμε τις αποστάσεις, ανέφερε επίσης. Και γενικότερα, Ελένη, αυτό που λένε οι ειδικοί είναι ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Για αυτό το λόγο λοιπόν και επεκτείνεται και η χρήση της μάσκας παντού. Ακούσαμε και τον κύριο Πέτσα λίγο πιο πριν που είπε και στους εξωτερικούς χώρους των πλοίων, εκεί δηλαδή όπου υπάρχει συνωστισμός, εκεί που υπάρχει κόσμος που πηγαίνει έρχεται και μπορεί να ανταλλάξει μια κουβέντα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι εφόσον για το συγκεκριμένο ιό δεν υπάρχει εμβόλιο, δεν υπάρχει φάρμακο, ο μόνος τρόπος είναι να κρατήσουμε τις αποστάσεις και τα μέτρα προστασίας. Προσοχή λοιπόν και τηρούμε τα μέτρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία, για τις πληροφορίες. Αλλάζουν τώρα, κυρίες και κύριοι, τα δεδομένα, όπως ακούσαμε σε σχέση με τη χρήση της μάσκας. Αλλάζουν τα δεδομένα και στο χώρο της εστίασης. Έχουμε περιορισμό σε ό,τι αφορά τις εκκλησίες, 100 άτομα σε τελετές. Πάμε να δούμε όμως πώς σχολιάζουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με το χώρο της εστίασης τα νέα μέτρα που αποφάσισε η κυβέρνηση. Ξεκινήσαμε με αποστάσεις μετά από 72 μέρες που είμαστε κλειστοί. Με 4 μέτρα τις ομπρέλες και 1,70 τραπέζια. Προχωρήσαμε στο κλείσιμο των μπαρ και τώρα καταργούνται οι όρθιοι. Δηλαδή ένα πάσο σαν και αυτό που ακουμπάω τώρα. Εάν κάθονται, έχω δύο σκαμπό και κάθονται δύο άνθρωποι. Αν έρθουν άλλοι τρεις φίλοι τους και καθίσουν και είναι όρθιοι και μιλάνε, αυτό είναι παράνομο. Αυτό μας πνίγει. Δεν έχουμε περιθώρια. Ήδη είμαστε με το 50% τραπεζοκαθισμάτων βάσει τις αδείες που είχαμε, για να καταλάβει κάποιος τηλεθεατής, αν ένα μαγαζί είχε 100 καρέκλες άδεια λειτουργίας, θα έχει 50. Εμείς εδώ λοιπόν από 250 έχουμε μείνει με 125. Άρα είμαστε σχεδόν με το ίδιο προσωπικό, με τον κόσμο με πολύ λιγότερα χρήματα να καταναλώσει και με το 50% τραπεζοκαθισμάτων. Έχουμε κλείσει το μπαρ και δεν λειτουργεί το μπαρ για τους πελάτες και τώρα σταματάμε και τους όρθιους. Κάποιους όρθιους που μπορεί να βρίσκονται σε κάποια πάσα, που συνήθως οι παρέες έτσι κάθονται και δεν είναι όλοι σε καρέκλες. Θεωρώ ότι αυτό θα μας φέρει πολύ περισσότερα προβλήματα και δεν θα μπορέσουμε να αντέξουμε. Σε ποιο χειμώνα πηγαίνουμε και πώς θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας. Είναι πολύ δύσκολα πλέον τα πράγματα. Σαφώς ο κίνδυνος είναι μεγάλος, αλλά κατά την άποψη δικιά μου ο κίνδυνος ήρθε απ' έξω. Ανοίξαμε τα σύνορα. Μπήκε κόσμος και αυτό θα μας πνίξει. Σαφώς γίνονται έλεγχοι και πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Πέφτουν πρόστιμα σε όλη την Ελλάδα. Γνωρίζουμε όλοι ποιοι είναι οι όροι και πώς πρέπει να δουλέψουμε. Εμείς σαν επιχείρηση προσπαθούμε να τηρούμε τους όρους ακριβώς όπως είναι. Πρώτα απ' όλα για τους λόγους ασφαλείας και υγιεινής. Άλλωστε και εμείς εδώ μέσα ζούμε και οι οικογένειές μας και τα παιδιά μας και οι συγγενείς μας, στα μαγαζιά μας είναι, εδώ δουλεύουν οι περισσότεροι, αλλά και για τα πρόστιμα τα οποία είναι πολύ μεγάλα και το κλείσιμο του καταστήματος το οποίο είναι υποχρεωτικό. Θα πρέπει να τηρήσουμε τους όρους όσο το δυνατόν μπορούμε περισσότερο προκειμένου να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Ναι, γίνονται έλεγχοι παντού. Είδαμε αυτή τη στιγμή ότι γίνονται και έλεγχοι στα λεωφορεία και στα ταξί στο κέντρο της Πάτρας. Θα ήθελα απλά να συστήσω σε όλο τον κόσμο όσο μπορεί να είναι πιο προσεκτική, γιατί από ό,τι βλέπουμε παγκοσμίως υπάρχει μια τρομερή έξαρση στον ιό και δεν θα θέλαμε και εμείς να πάθουμε τέτοια πραγματικά στεναχώρια. Ας ευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά και αποδέχομαι τον έλεγχο. Η κατάσταση στην αγορά όμως είναι ιδιαίτερα δύσκολη, διανύουμε το διάστημα των θερινών εκπτώσεων, όμως οι αγορές φαίνεται πως γίνονται με το σταγονόμετρο. Η ανησυχία και ο φόβος είναι έντονος για το επόμενο διάστημα, με τους ανθρώπους της αγοράς να εκτιμούν ότι έρχεται βροχή λουκέτων. Θα δούμε όμως όλα τα στοιχεία και όλες τις λεπτομέρειες. Θα συνδεθούμε και θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Ειδικό Γραμματέα του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Τάσο Νικολακόπουλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παρασκευόπουλο. Εσάς και στους
Τα πράγματα λοιπόν είναι αρκετά δύσκολα στην αγορά. Να δούμε λίγο ποια είναι η κατάσταση. Έχουμε, όπως ανέφερα, αυτό το διάστημα που είναι οι θερινές εκτόσεις, μία ευκαιρία για να γίνουν αγορές σε πολύ καλές τιμές. Όμως, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί? Κύριε Παρχαιοβούλου, όπως το θέσατε πολύ σωστά, η κατάσταση στην αγορά, όπως σε όλους τους κλάδους, έτσι και στο εμπόριο, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δυστυχώς, όπως το κρούσμα του κορονοϊού, οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, έτσι λοιπόν και στην οικονομία. Ήδη τρέχουμε σε ένα διάστημα η οποία πτώση μας φτάνει το 25%, ξεκινώντας από την πρώτη μέρα που ανοίξαμε το Μάιο και συνεχίζεται αυτό μέχρι και τώρα. Τα αποτελέσματα των εκπτώσεων, όπως όλοι περιμέναμε, όπως είχα ξαναπεί στις προηγούμενες συνεδρίες, τις οποίες είχαμε δώσει, ήταν ότι οι έμποροι παίζουν τα ρέστα μας σε αυτές τις εκπτώσεις, την εβδομάδα δηλαδή από 13 Ιουλίου και μετά. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε δει αυτό το οποίο περιμέναμε, δηλαδή τη ρευστοποίηση την οποία χρειαζόμαστε, η οποία είναι αναγκαία έτσι ώστε να μας δώσει το απαραίτητο οξυγόνο για τη συνέχεια. Να πάμε λίγο στην καθημερινότητα. Λειτουργείτε σε ένα διαφορετικό τοπίο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τα μέτρα κόσμος έχει προσαρμοστεί. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουμε ότι έχουν προσαρμοστεί στα μέτρα. Πώς συμπεριφέρονται? Κοιτάξτε να δείτε, θέλουμε δεν θέλουμε, το περιβάλλον το οποίο θα δουλέψουμε ίσως και το επόμενο κοντινό διάστημα θα είναι αυτό. Άρα πολύ γρήγορα έμποροι, εργαζόμενοι στα καταστήματα έχουν προσαρμοστεί σε αυτά τα δεδομένα. Μαζί μας έχει προσαρμοστεί και ο κόσμος. Οι απαραίτητες ανάγκες, δηλαδή οι απαραίτητες αγορές γίνονται με τα αναγκαία μέτρα αυτοπροστασίας, τα οποία είναι οι μάσκες, είναι τα αντισηπτικά και τα γάντια για τα χέρια μας, είναι οι απαραίτητες αποστάσεις. Αυτό όμως το κρίσιμο, το οποίο όμως λείπει μαζί φυσικά με τον υπαρκτό φόβο που υπάρχει σε όλους μας, είναι το οικονομικό αντίκτυπο και η οικονομική άνεση στην τσέπη μας, έτσι ώστε να μπορούμε να δώσουμε κάτι παραπάνω και να στηρίξουμε την αγορά. Αυτό λείπει δηλαδή και αυτό φαίνεται και αυτό μας λέει και ο ίδιος ο κόσμος. Άρα λοιπόν, στο διάστημα που μας απομένει και για το τέλος των εκπτώσεων μέχρι 30 Αυγούστου, εμείς θα κάνουμε τα απαραίτητα μέτρα και τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να πάρουμε αυτό που χρειαζόμαστε από την αγορά. Είναι όλα στο πλαίσιο του, όπως αναφέρετε και εσείς, απαραίτητα. Ακόμη και για τις αγορές, είπατε χαρακτηριστικά, κάνουν τις απαραίτητες αγορές. Μιλάμε δηλαδή για αυτό που ανέφερα και στην αρχή, για αγορές με το σταγονόμετρο κυριολεκτικά. Δηλαδή πρέπει κάτι να το χρειαζόμαστε για να πάμε να το. Δεν υπάρχει εμβολία σε αυτό. Μα δεν ζητάμε κάτι παραπάνω και δεν ελπίζουμε σε κάτι παραπάνω. Αυτό που θέλω να τονίσω βέβαια είναι ότι μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον, το πολύ πρωτόγνωρο για την αγορά μας, σε πολλούς κλάδους όπως αυτό που εστίασες, βλέπουμε ένα ατελείωτο κυνήγι. Δηλαδή μία ίσως τυπολαγνία σε κάποια απαραίτητα μέτρα τα οποία φυσικά και τηρούνται από τους συναδέρφους. Βλέπουμε όμως μια τιμωρητική διάθεση από τις ελεγκτικές αρχές και αυτό είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει. Δηλαδή πώς θα καταφέρουν οι συνάδελφοι και την εστίαση στα καταστήματα του καφέ ή του φαγητού να σταθούν στα πόδια τους όταν έχουν να αντιμετωπίσουν καθημερινά μια σωρία, ένα κατάλογο ουσιαστικά τήρησης μέτρων την οποία δεν μπορούν να την ελέγξουν και δεν είναι και στο χέρι τους να την ελέγξουν κάθε στιγμή που μπορεί να μπει ένας καινούργιος πελάτης μέσα. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς το βλέπουμε με ιδιαίτερο προβληματισμό. Μην δηλαδή γίνει άλλος ένας λόγος έτσι ώστε αρκετοί συνάδελφοι πάρουν λουκέτο μια ώρα αρχίτερα στα καταστήματά τους και χιλιάδες εργαζόμενοι, εκατοντάδες εργαζόμενοι μείνουν στο δρόμο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τοπική οικονομία, για την αγορά γενικότερα, για τη διαβίωση της περιοχής μας. Σε σχέση με τα μέτρα που μέχρι σήμερα έχουν αποφασιστεί από την κυβέρνηση για τη στήριξή σας, υπάρχει ικανοποίηση? Κοιτάξτε να δείτε, τόσο στο κομμάτι του κορονοϊού όσο και στο κομμάτι των οικονομικών μέτρων, εμείς είχαμε πει από την πρώτη στιγμή οι θέσεις μας ως εμπορικό σύλλογο και ως ομοσπονδία Πελοποννήσου και Ιωνίων Νήσων έχουν κατατεθεί, έχουν αποσταλεί στους αρμόδιους υπουργούς. Φυσικά περιμένουμε να δούμε
πού θα κλείσει η χρονιά μας, η σεζόν, και να δούμε και τα αντίστοιχα μέτρα που θα πάρθουν και στο χρονολογικό και σε ασφαλιστικό επίπεδο, έτσι ώστε να υπάρχουν οι απαραίτητες ελαφρύνσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να καταφέρουμε να μην βάλουμε λοκέτο στα καταστήματά μας, είτε αυτά είναι εμπορικά, είτε νησίες κτλ. Στο κομμάτι των ενεργείων βλέπουμε μια τολμία από την πλάτη της κυβέρνησης να νομοθετήσει έτσι ώστε να υπάρχει μια οικειοθελής μείωση μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών για να μειωθούν τα ενοίκια, τα καταστήματα. Από εκεί και μετά τα μέτρα της αντιμετώπισης για την πανδημία, ο τρόπος και η γρηγοράδα που έγιναν, που πάρθηκαν τα μέτρα των ΔΑΤΗ, αυτή τη στιγμή τον Ιούνιο και τον Ιουλίο έχουμε μία, πώς να το πω, αδυναμία στο να αποφασιστεί έγκαιρα ένας δρόμος ο οποίος θα μας δείξει τον τρόπο που θα διαχειριστούμε την καθημερινότητα και την λειτουργία των καταστημάτων. Δηλαδή βλέπουμε να πάσχουν και να αντιφάσχουν σε ορισμένα σημεία, να παίρνονται μέτρα και μετά να μην ισχύουν ή να ισχύουν για ορισμένους κλάδους. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς βλέπουμε ιδιαίτερο προβληματισμό. Το σημερινό, δηλαδή, η σημερινή απόφαση την αύξηση της πληρότητας στα πλοία, σε αντίθεση με την άσκα και τη δυσκολία στο να βρεθούν περισσότερα άτομα σε ένα καφέ περίπου. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε με ιδιαίτερη σοβαρότητα και περιμένουμε το επόμενο διάστημα αρμόδιοι υπουργοί να τοποθετηθούν επ' αυτού πιο συγκεκριμένα. Θέλουμε δηλαδή πιο συγκεκριμένες λύσεις και απαντήσεις σε όλα τα θέματα τα οποία έχουμε αποστρέψει στο προηγούμενο διάστημα στο αρμόδιο υπουργείο. Και βέβαια θα πρέπει να είναι γρήγορες αυτές οι κινήσεις, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας έντονος φόβος και μια ανησυχία για το τι θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους και πόσοι θα είναι αυτοί που θα καταφέρουν να αντέξουν μέσα σε αυτό το κλίμα που υπάρχει στην αγορά, γιατί τα λουκέτα από ό,τι φαίνεται είναι μπροστά και δεν γινόμαστε μάντης, δεν είναι κάποιος μάντης κακών ειδήσεων, είναι κάτι που συζητεί πολύ έντονα γιατί δεν βγαίνουν πλέον τα νούμερα. Το θέτεται πάρα πολύ σωστά. Είναι φόβος αρκετών συναδέλφων που συνομιλούμε και εμείς καθημερινά, όχι μόνο στον κλάδο μας, αλλά και σε όλους τους κλάδους, όπως επίσης και των εργαζόμενων σε αυτούς τους κλάδους. Δηλαδή, συνομιλώντας σε όλους μας, φοβόμαστε και μπορούμε να κρατήσουμε ένα backup, μπορούμε να το πούμε έτσι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συντηρηθούμε το χειμώνα, διότι δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο μας προφυλάσσει όλο αυτό το κλίμα, όλη αυτή η πρωτόγνωρη κατάσταση. Θα είμαστε εδώ σε όλους δίπλα, έτσι ώστε να δώσουμε τη μάχη μας, να κρατήσουμε όλοι μας τα μαγαζιά μας. Δεν πρέπει να φύγει κανένας από την αγορά. Πρέπει να υποστηριχθούμε. Οι καμπάνιες εξάλλου και του Εμπορικού Συλλόγου αυτή τη σημασία είχαν, δηλαδή το στηρίζω, κερδίζω την αγορά της πόλης. Αυτό ακριβώς ήθελε να καταδείξει. Την αλληλεγγύη την οποία θα απαιτηθεί και τώρα αλλά και το επόμενο διάστημα σε όλη την πατραϊκή κοινωνία, είτε απασχολούμαστε είτε επαγγελματικά είτε όχι, θα πρέπει να υποστηριχθούμε, να υποστηρίξουμε τα προϊόντα μας, να υποστηρίξουμε τα καταστήματά μας αλλά και τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτά, έτσι ώστε να μετριάσουμε όσο δυνατόν την κατάσταση την οποία το προηγούμενο διάστημα αντιμετωπίσαμε, αλλά και το επόμενο διάστημα μέχρι και 31/12. Θα πρέπει να ληφθούν έτσι κάποιες αποφάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν έτσι σε μία ανάσα όλους όσοι πλήττονται αυτή τη στιγμή, όλους τους κλάδους, έτσι ώστε να μην δούμε λουκέτα, να μην δούμε απολύσεις. Είναι πάρα πολύ μεγάλα ζητήματα. Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα κλείσει η θερινή περίοδος και οι θερινές εκπτώσεις, πώς θα ρίξουν αυλαία. Ας ευχηθούμε να έχετε όσο το δυνατόν τη μικρότερη ζημιά και από εκεί και πέρα η κυβέρνηση να λάβει όλες εκείνες τις αποφάσεις στήριξης και για τον κλάδο σας. Όσο δυνατόν πιο έγκαιρα, εμπριστοβαρή τα μέτρα να είναι αυτά τα οποία θα ξεκινήσουν από 1 Σεπτέμβρη. Ήδη έχει χαθεί ένας χρόνος. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ακόμα διάστημα μπροστά μας για να καταφέρουμε να κρατήσουμε τα καταστήματά μας, να καταφέρουμε να κρατήσουμε τη θέση εργασίας.
Να τα δούμε όλα, θα τα δούμε όλα στη συνέχεια και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την τηλεφωνική επικοινωνία και τις πληροφορίες και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ, λέτε. Ευχαριστώ πολύ. Τους χαμηλοσυνταξιούχους τώρα απλήττει η απόφαση της κυβέρνησης για τον τρόπο απόδοσης των αναδρομικών, καθώς το κούρεμα που επιβάλλεται προκαλεί στους ίδιους πονοκέφαλο, αφού περίμεναν να λάβουν και αυτοί κάποια χρήματα. Πάμε να δούμε πώς σχολιάζουν τις αποφάσεις. Οι συνταξιούχοι με ικανοποίηση δέχτηκαν την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού ότι θα επιστρέψει κάποια από τα οφειλόμενα στους συνταξιούχους. Βέβαια, αυτό το περιμένουν οι συνταξιούχοι ως μάνα εξ ουρανού, γιατί πράγματι έχουν περιέλθει σε μεγάλη οικονομική δυσχέρεια. Έπειτα πρέπει να γνωρίζει το κράτος ότι οι συνταξιούχοι συμβάλλουν πολύ στην συντήρηση των οικογενειών, γιατί με την ανεργία που υπάρχει και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, νομίζω ότι οι συνταξιούχοι πρέπει να δικαιωθούν. Βέβαια, έχουν γίνει πολλές περικοπές και το βάρος πολύ έπεσε στους συνταξιούχους. Θα πρέπει το κράτος να επιστρέψει τα χρήματα αυτά και να δικαιώσει τους συνταξιούχους και θα έλεγα ευχής έργων θα ήταν να επιστρέψει όλα τα χρήματα και αν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η οικονομική ευχέρεια να το δώσει σε βάθος χρόνου. Πάντως πρέπει να αποκαταστήσει τους συνταξιούχους αλλά και πολλούς άλλους κλάδους οι οποίοι πραγματικά βρίσκονται σε δυσχερή θέση. Επειδή υπήρξα και αρκετά χρόνια αντιπρόεδρος στο Σύλλογο των Πολιτικών Συνταξιούχων Νομού Αχαΐας και γνωρίζω τα πράγματα, έχουμε κάνει και πολλούς αγώνες με πολλές απεργίες και εδώ σε τοπικό αλλά και στην Αθήνα. Θα έπρεπε το κράτος να ρίξει και μια ματιά σε εμάς τους συνταξιούχους να επανορθώσει τις αδικίες που έχουν γίνει βέβαια μέσα στο μέτρο των δυνατοτήτων. Νομίζω ότι αυτό θα εκτιμηθεί από όλους τους συνταξιούχους και πρέπει η κυβέρνηση να μην βρίσκει τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους, ας πούμε, για να καλύπτει άλλες ανάγκες. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πούμε περισσότερο, πάντως υπάρχει γενική αγανάκτηση και πρέπει να επιστραφούν όσο το δυνατόν συντομότερα και περισσότερα. Εγώ είμαι συνταξιούχος. Που πρέπει να συζητήσει που είμαι στο παλιό ΤΕΒΕ, το ΑΕ τώρα. Και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Χρωστάω πάνω από 20.000. Και μας λένε ότι αφού χρωστάς πάνω από 50.000, από 20.000 δεν μπορεί να βγει σε σύνταξη. Και μπορώ εγώ τώρα τόσα χρόνια, 10 χρόνια που έχουμε προβλήματα, δεν μπορούμε να πληρώσουμε, βγήκαμε στο περιθώριο, να δώσω αυτά τα χρήματα. Αδύνατον. Και ζητάμε ο σύλλογος ο δικός μας, που είμαστε περίπου στην Ελλάδα 350 με 380 χιλιάδες όπως είναι η δική μου η κατάσταση, αυτά τα οποία έχω πληρώσει την ανάλογη σύνταξη να πάρουμε, γιατί μας λένε να πάρουμε την εθνική και πώς και τι και πώς. Ποιος ο λόγος και δεν γίνεται το ζήτημα αυτό που το έχουν βάλει επιτάπητος η παράταξη η οποία έχει βάλει χρόνια αυτό το ζήτημα και πιστεύουμε ότι γι' αυτό κάνουμε αυτή την παρέμβαση, να ακούσουν οι αρμόδιοι, να το συζητήσουν και να μπορέσουν να βρούμε άκρη. Αυτό για το προσωπικό ζήτημα των συνταξιούχων του ΟΑΕ. Και ένα άλλο για τα αναδρομικά, γιατί είναι και η γυναίκα μου που κάνει να λάβει. Οι συνταξιούχοι στη χώρα μας έχουν προσφέρει τα πάντα. Και τα λεφτά τα οποία κάνουν να τους δώσουν τα έχουν πληρώσει. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχουν περίπου τα 80 δισεκατομμύρια πάρει από τους συνταξιούχους. Και λένε τώρα, και οι προηγούμενοι και τώρα, λένε τα ίδια, ότι δεν αντέχει η οικονομία και δεν μπορούμε να τα δώσουμε. Θα δούμε πώς θα πάρουν και τι θα πάρουν. Και εγώ επισημαίνω να μην τρέχουνε, όπως με νόμο κόψανε όλες τις συντάξεις και τα δώρα, με νόμο που είναι πολιτικό το ζήτημα, να αναδοθούν, να δοθούν πάλι όλα αυτά τα οποία έχουν πάρει από τον ίδιο τον ιδρώτα των συνταξιούχων. Αυτά ήθελα να πω και ας τα ακούσουν και να... Ένα άλλο, θέλω να τονίσω
ότι να μην τρέχουν. Μπορούν να τρέξουν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι να τρέχουν στα δικαστήρια, να τρέχουν τους δικηγόρους. Όχι. Και πιστεύω ότι ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, ο ασυντονισμός μήτρων συνταξιούχων. Πιστεύω ότι χρειάζεται και αγώνες τέτοιοι που να πιέσουν την κατάσταση για να βρουν άκρη. Διαφορετικά, ο καθένας προσωπικά είναι αδύνατο να βρει άκρη. Θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα στο δελτίο μας και θα συνδεθούμε τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Πέτρο Ψωμά, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Σπιράλ. Καλησπέρα κύριε Ψωμά. Καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα και στους κυριακές. Λοιπόν, έχουμε μία ανακοίνωση σήμερα. Έχουμε καταρχήν να πούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα συνεχείς διακοπές νερού σε περιοχές της Πάτρας. Σήμερα έχουμε μία ανακοίνωση από την δική σας παράταξη. Επιρρύπτεται ευθύνες στη Δημοτική Αρχή για τις συνεχείς διακοπές νερού. Όμως πάμε να δούμε αναλυτικά τα όσα αναφέρεται και στην ανακοίνωση. Ναι, δεν είναι μόνο οι ευθύνες. Αν μου επιτρέπετε μία σύντομη εισαγωγή και θα έρθω στο θέμα του νερού. Εμείς, θα θυμάστε εσείς, λόγω επαγγελματικής ιδιότητας, ελπίζω πολύ και τους τηλεθεατές, συμμετείχαμε πέρυσι ως Σπιράλ για πρώτη φορά στις δημοτικές εκλογές, το Μάιο του 2019, καταθέτοντας μια διαφορετική, μια εναλλακτική πρόταση και δεν θα συμμετείχαμε αν η Δημοτική Αρχή τότε, που είναι και η συνέχειά της τώρα που διοικεί το Δήμο, δεν ήταν αυτή που είναι και δεν είχαμε, παρότι πάντα ψάχνουμε με τους συνομιλητές μας κοινά, δεν είχαμε σοβαρότατες ενστάσεις και διαφορές στον τρόπο που διοικεί. Γιατί υπάρχει μια ιδεολειπτική λογική, υπάρχουν κάποιες αιμονές και υπάρχει και ένα κομματικό πρόσημο σε ό,τι κάνει. Ένα χρόνο μετά, δηλώνω και προσωπικά αλλά και πολλά από τα μέλη της παράταξης, όλοι μας πολύ πιο σοφοί. Γιατί παρακολουθούμε το Δημοτικό Συμβούλιο, παρακολουθούμε στενά με τα στελέχη μας τα νομικά πρόσωπα και είμαστε και πολύ πιο έντονα πλέον παρόντες στην κοινωνία και μαθαίνουμε και βλέπουμε και μπορούμε να κρίνουμε με επιχειρήματα τη Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, είναι πραγματικά αξιοσημείωτο, είναι εξοργιστικό μάλλον, το πώς η Δημοτική Αρχή συγκεκριμένη βαφτίζει το άσπρο μαύρο. Τη νύχτα μέρα, το κρέας ψάρι και την απραξία σε πράξη. Και έρχομαι στο θέμα του νερού. Οι ίδιοι αυτοί διοικούντες, οι οποίοι εξακολουθούν μετά από 5 χρόνια Δημοτική Αρχή να προτείνουν και να υπόσχονται δωρεάν νερό, ότι αυτό το κοινωνικό αγαθό που λέγεται νερό θα μπορεί να φτάσει στα σπίτια των πατριών δωρεάν, το λένε και το υπόσχονται, λες και το έχουν πιστέψει, λες και θεωρούν ότι μπορεί να γίνει. Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, να το πω κομψά αν θέλετε, δεν διαθέτουν την ικανότητα να υδροδοτήσουν την πόλη και να κάνουν το νερό που είναι η συμβατική τους βασική υποχρέωση να φτάσει στα σπίτια των πατρινών. Και αυτή τη στιγμή πατρινές οικογένειες και πατρινές επιχειρήσεις εν μέσω θέρους, Αύγουστο μήνα, στερούνται το αγαθό που λέγεται νερό. Είναι πραγματικά εξοργιστικό και αυτό που το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι η επιχειρηματολογία που ακούμε να ψελίζει ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΠ. Και γι' αυτό αναγκαστήκαμε να κάνουμε αυτή την παρέμβαση σήμερα. Γιατί ακούστηκε ότι το νερό δεν φτάνει στα σπίτια μας ή δεν αρκεί για όλους. Πρώτον, επειδή δεν είχαμε πολλές βροχές ή χιόνια κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Και δεύτερον, άκουσον, επειδή το γεγονός ότι οι πατρινοί, κάποιοι πατρινοί δεν φύγαν για διακοπές φέτος τον Αύγουστο, δημιουργεί μια αυξημένη ζήτηση και η προσφορά δεν αρκεί. Μα το νερό στο φράγμα Πύρου Παραπύρου είναι εκεί. Υπάρχει η γνωμοδότηση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και όλο το Δημοτικό Συμβουλίο των Όμορων Δήμων να φτιαχτεί ένας διαδημοτικός φορέας να το διαχειριστεί και το περιμένουμε στα σπίτια μας, στις παροχές της ΔΕΙΑΠ, όχι μόνο για να έχουμε μια καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων του υδροφόρου ορίζοντα, αλλά για να έρθει άφθονο, φρέσκο, καθαρό, οικονομικό σε όλες τις βρύσες του Δήμου Πατρέων. Το αρνούνται, δεν θέλουν να δημιουργηθεί αυτός ο διαδημοτικός φορέας, επιμένουν σε εξαγγελίες ανεδαφικές, ανεφάρμοστες, ανέφικτες, πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει και θέλουν ξαφνικά μόνο στα όρια του Δήμου Πατρέων να υποσχεθούν ότι θα έρθει το νερό δωρεάν και αυτοί οι ίδιοι που εξαγγέλνουν δωρεάν υδροδότηση δεν φροντίζουν το μίνιμουμ την υδροδότηση. Θεωρείτε λοιπόν ότι υπάρχουν λάθος χειρισμοί, όπως ακούσαμε, και ότι όλα αυτά που ακούγονται από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής είναι δικαιολογίες.
το Ρίο στερείται νερού στις πρωινές ώρες και ειδικά κάποιες περιοχές εδώ και μήνες. Στο Άνω Καστρίτσι ανεβήκαμε και ενημερωθήκαμε. Υπήρχε ένα πρόβλημα εκεί στη Δεξαμενή, υπάρχει ακόμα. Έχει υποθεί αυτό, έχει σταλεί υπόμνημα και αίτημα στη ΔΕΙΑΠ. Δεν έχει λυθεί το πρόβλημα και τώρα ξαφνικά προσπαθούμε με υδροφόρες να λύσουμε το πρόβλημα. Είναι ξαναλέω εξοργιστικό. Και η ΔΕΙΑΠ έχει την υποχρέωση της ίδρυυσης και της αποχέτευσης. Στο κομμάτι της ίδρυυσης είναι αυτονόητο ότι δεν γίνεται σωστή δουλειά. Γιατί υπάρχουν σπίτια και διαμαρτυρόμενοι πολίτες οι οποίοι δεν έχουν νερό σήμερα. Και σας λέω ξανά, από τη μία δεν καταφέρνουμε την βασική μας συμβατική υποχρέωση να στείλουμε νερό στα σπίτια, στις επιχειρήσεις, και από την άλλη εξαγγέλουμε ανεδαφικά, ανεφάρμοστα πράγματα σε σχέση με τη διαχείριση του νερού του φράγματος. 60 χρόνια μετά από το αρχικό όραμα του φράγμα έχει γεμίσει νερό. Υπάρχει, είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Ναι, αυτό που προηγούμενες γενιές οραματίστηκαν, τώρα μπορούμε εμείς να το καρποθούμε. Και η Δημοτική Αρχή αποφεύγει, και όχι μόνο αποφεύγει, μπαίνει εμπόδιο. Γιατί, να είμαι και πιο συγκεκριμένος, το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας κατά πλειοψηφία αποφάσισε την δημιουργία ενός διαδημοτικού φορέα που και η Πάτρα θα συμμετέχει. Η Δημοτική Αρχή μειοψήφισε και ο Δήμαρχος, παρότι έχει την υποχρέωση της αποφάσης του Δημοτικού Συμβουλίου να τις υλοποιεί, άρα και τη συγκεκριμένη, πηγαίνει σε συγκεκριμένες συναντήσεις με την περιφέρεια, το κράτος και τους άλλους δημάρχους και εξακολουθεί και μιλάει για τη δική του, την ιδεολειπτική προσέγγιση, η οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Ας λύσουμε πρώτα το θέμα του Αυγούστου, γιατί έχουμε έναν Αύγουστο μπροστά μας. Ναι, γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή οι πατρινοί, οι πολίτες, χρειάζονται και θέλουν το νερό τους. Ναι, και αν μη τι άλλο, να βγει η ΔΕΙΑΠ και να ενημερώσει για το τι μπορεί να κάνει και ως που μπορεί να φτάσει. Δηλαδή, το να ακούμε δικαιολογίες για το πόσο νερό υπάρχει και πόσο νερό δεν υπάρχει και για το ότι δεν έβρεξε το χειμώνα, αυτό είναι κλάμα πάνω από το χυμένο γάλα. Αυτή τη στιγμή έχει υποχρέωση και να βάλουμε όλη πλάτη, το δηλώνω και εγώ σαν παράταξη, έχουμε και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΠ και δεν είναι απέτηση των πατρινών να πάρουν νερό. Είναι δικαίωμά τους και είναι υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής για μέσω της ΔΕΙΑΠ να την ικανοποιήσει αυτή την επιθυμία. Να δούμε πώς θα δοθεί η λύση, κύριε Ψωμά, το επόμενο διάστημα, γιατί και μιλάμε για το άμεσα, για τις επόμενες ημέρες. Γιατί το μόνο σίγουρο, όπως είπα και πριν, είναι ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται μία λύση η οποία θα είναι γρήγορη για να σταματήσουν οι συνεχείς διακοπές νερού. Βλέπουμε βέβαια τις ανακοινώσεις που υπάρχουν, αλλά από εκεί και πέρα αυτό που απαιτείται άμεσα είναι, όπως είπατε και εσείς, η λύση για το τώρα, για το σήμερα. Και βέβαια να δούμε και μακροπρόθεσμα τι θα γίνει τελικά με τη διαχείριση του νερού. Η δική μας σημερινή ανακοίνωση είναι χρήσιμη στον βαθμό που θέτουμε δημόσια κάποια ερωτήματα, ναι, ναι, και που πιέζουμε και πιέστε και εσείς με το σταθμό σας από πλευρά σας, τη ΔΕΙΑΠ και τον πρόεδρό της να δώσουν κάποιες συγκεκριμένες, σαφείς απαντήσεις και κάποιες δεσμεύσεις. Το θέμα του φράγματος είναι κάτι το οποίο είναι ευρύτερο, αφορά το μέλλον της υδροδότησης της πόλης και πρέπει να συζητηθεί σοβαρά. Και είναι ένα από αυτά τα μεγάλα έργα στα οποία βάζει φρένο, βάζει εμπόδιο η Δημοτική Αρχή με την ιδεολειπτική της στάση. Το τρένο, το φυσικό αέριο, τώρα και το νερό. Αλλά το άμεσο αυτή τη στιγμή, και γι' αυτό αναγκαστήκαμε και κάναμε αυτή τη σημερινή παρέμβαση, είναι να δοθούν απαντήσεις και να βρεθεί ο τρόπος, έτσι ώστε με δικαιοσύνη, αν θέλετε, ακόμα και αν το νερό δεν επαρκεί για όλους, να κόβεται και να το στερούμε για μικρά χρονικά διαστήματα σε περιοχές και να ενημερώνουμε κιόλας. Κύριε Ψωμά, να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία στο Δελτίο. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε που δώσατε τη δυνατότητα και το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ θερμά. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, με τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν για αίμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, ιδίως για τα άτομα που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για αίμα και όποιος μπορεί, καλείται να δώσει αίμα για να προσφέρει ζωή. Σχετικά με τις ελλείψεις αίματος που παρατηρούνται στην Ελλάδα γενικότερα, θέλουμε να κάνουμε μία παράκληση σε όλους όσοι μπορούν, τουλάχιστον είναι υγιείς, να προσέλθουν στις αιμοδοσίες όλων των νοσοκομείων, να δώσουν αίμα, γιατί υπάρχουν φοβερές ελλείψεις
Άνθρωποι με μεσογειακή ανεμία, οι οποίοι η θεραπεία τους είναι αυτή, μεταγγίζονται, που σημαίνει ότι θέλουν 2 φιάλες κάθε 15 μέρες, το κάθε άτομο. Ας αναλογιστούμε ότι στην Πάτρα μόνο είμαστε γύρω στα 300 άτομα που μεταγγιζόμαστε και στα 2 νοσοκομεία της Πάτρας. Φανταστείτε τι ελλείψεις υπάρχουν και πόσο μεγάλες είναι οι ανάγκες. Συνεχώς γίνονται κλήσεις από τις μοδοσίες τόσο του νοσοκομείου του Ιού όσο και στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα. Στο νοσοκομείο του Ιού, για το οποίο μπορώ να μιλήσω, γίνονται συνέχεια κλήσεις στους πάσχοντες, μας ζητάνε συνέχεια να φέρουμε αιμοδότες προκειμένου να μεταγγιστούμε. Αυτό είναι αδιανόητο που συμβαίνει. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί οι πάσχοντες από μεσογειακή να καλύπτουν μια ολόκληρη περιφέρεια, να στηρίζονται δηλαδή πάνω στους πάσχοντες. Θερμή παρέκκληση προς όλους όσους μπορούν να έρθουν να αιμοδοτήσουν, γιατί είναι δύσκολη η κατάσταση γενικότερα, όχι μόνο σε εμάς, σε όλη την Ελλάδα, το τονίζω, και το Αγίο Σοφίας επάνω στην Αθήνα το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό, που γίνεται το λάθος, γίνεται κακή διαχείριση, δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να ξέρω και δεν μπορώ να υποδείξω και τη δουλειά πώς πρέπει να γίνεται στον κάθε υπάλληλο. Σέβομαι τον αγώνα τους, γιατί και αυτοί προσφέρουν τα μέγιστα. Ωστόσο, δεν είναι κατάσταση αυτή να ζητάνε συνέχεια από τους πάσχοντες να φέρνουμε αιμοδότες. Όταν ένας πάσχον από 40 ημερών μεταγγίζεται και είναι 40 χρονών σήμερα, καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι να έχουμε στο περιβάλλον μας υγιείς ανθρώπους, οι οποίοι πλέον είναι μεγάλοι, και να αιμοδοτούν. Θερμή παράκληση προς όλους. Τόσο ο Αχαϊκός Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων από Μεσογειακή Ανεμία, όσο και το Κέντρο Αίματος του Νοσοκομείου του Ιού, έχουμε εκδώσει δελτίο τύπου, όπου γίνεται, προσπαθούμε και ζητάμε ευγενικά σε όλους να έρθουν να αιμοδοτήσουν. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα ως προς αυτό. Μπορείτε να προσέλθετε στις αιμοδοσίες, όπως είπα, καθημερινά από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 2-2.30 το μεσημέρι. Μια καλύτερη ενημέρωση θα είναι κάνοντας ένα τηλέφωνο αρχικά στο 261-0999 667. Είναι η αιμοδοσία του νοσοκομείου του Ιού. Και στο 2-26-10-227-071 στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό για τις ώρες που γίνονται οι αιμοδοσίες. Επίσης, να θυμίσω ότι από εβδομάδα θα είναι και η κινητή μονάδα στην πλατεία Όλγας, όπου και εκεί θα μπορεί ο κόσμος να αιμοδοτούν, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο να μεταφερθεί κάποιος στο νοσοκομείο του Ιού για πολλούς και ευνόητους λόγους. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και μια όμορφη εβδομάδα. Γεια σας.